Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Να ξεκινήσουμε το δελτίο μας με μία είδηση από το αστυνομικό ρεπορτάζ. Νέα επιτυχία σημείωσαν σήμερα οι άνδρες του τμήματος δίωξης ναρκωτικών σε συνεργασία με την ομάδα πάταξης διασυνοριακού εγκλήματος, συλλαμβάνοντας τρεις ημεδαπούς με 60 κιλά κάναβης. Η επιχείρηση έλαβε χώρα σήμερα το μεσημέρι, ενώ αύριο αναμένεται να εκδοθεί επίσημη ανακοίνωση από πλευράς της αστυνομίας. Να αλλάξουμε θέμα. Στη μελέτη που έχει υλοποιήσει το ΤΕΕ σχετικά με την μετεγκατάσταση των δημοσίων υπηρεσιών, οι οποίες στεγάζονται σε ιδιωτικά κτίρια, αναφέρθηκε ο Αντιπεριφερειάρχης Καστοριάς Σωτήρης Αδαμόπουλος. Ο κ. Αδαμόπουλος εστίασε στην μετεγκατάσταση της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και της υπηρεσίας εντελωμένων. Έχει αρκετό καιρό που μας παραδόθηκε αυτή η μελέτη. Στο κτίριο της Καστοριάς, όπως προβλέπει η μελέτη, πρέπει να μεταφερθεί η υπηρεσία δημοσιονομικού ελέγχου σύμφωνα με τη μελέτη. Βέβαια, εμείς είχαμε ένα άλλο πλάνο στο μυαλό μας, να μεταφέρουμε εδώ την πρωτοβάθμια δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Είχαμε μεριμνήσει για τον τρίτο όροφο αρκετά γραφεία. Όπως φαίνεται στη μελέτη, ο χώρος ήταν μικρός και προκρίθηκε μια άλλη πρόταση να πάει πρωτοβάθμια-δευτεροβάθμια στο κτίριο το γυμνάσιο που είναι στην Χλώη και εδώ στην περιφερειακή ενότητα να έρθει η υπηρεσία των εντελωμένων, των δημοσιονομικού ελέγχου. Δεν έκανα εγώ καμία ενέργεια τώρα για να φέρουμε εδώ τα εντελώμενα, διότι υπάρχει περίπτωση οι υπάλληλοι των εντελωμένων να αλλάξουν πόστο, γιατί τον έλεγχο πλέον τον αναλαμβάνει η περιφερειακή ενότητα. Δεν ξέρω τι γραφεία θα χρειαστούν από το νέο έτος. Γι' αυτό και δεν συνέχισα την διαδικασία για τα εντελώμενα. Όσον αφορά την πρωτοβάθμια δευτεροβάθμια, που έτσι κι αλλιώς εμείς πληρώνουμε τα ενίκια εκεί και θα θέλαμε να σταματήσει αυτό, γι' αυτό και είχα αποφασίσει να έρθουν εδώ μέσα, θα πρέπει σε συνεργασία με τον Δήμο, και είμαστε σε αυτό το κομμάτι τώρα, να παραχωρηθεί κανονικά το κτίριο εκείνο, μετά από αίτηση δικιά μας υποτίθεται, για να μπορέσει να απεμπλακεί η διεύθυνση εκπαίδευσης και να μεταφερθεί. Είμαστε στη συνεργασία τώρα με το Δήμο, να πάρουμε αυτό το χαρτί από το Δήμο για την παραχώρηση. Βέβαια, θα χρειαστούν και εκεί ένα κονδύλιο για να βελτιωθεί το κτίριο και να γίνουν γραφεία. Αυτό δεν ξέρω κατά πόσο θα μπορέσουμε να συνεισφέρουμε εκεί. Ο Δήμος θα γίνει μια προγραμματική μετά από την διαταγή που ήρθε να γίνονται ο έλεγχος εδώ των εντελωμένων, και επειδή δεν ξέρω ποιες υπηρεσίες τελικά θα φέρω εδώ, γιατί αν έχουμε καμία εμπλοκή εκεί με το κτίριο του Δήμου, το σχολείο, θα πρέπει μετά να έρθουν εδώ οι πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια. Εγώ δεν θα ανεχτώ να δίνω και άλλα ενίκια. Γι' αυτό και το καθυστερήσαμε. Υλικοτεχνικό εξοπλισμό της τάξης των 2.500 ευρώ παρέδωσε η Περιφερειακή Ενότητα Καστοριά στην Αστυνομική Διεύθυνση. Η σύμβαση για την παράδοση του εξοπλισμού υπογράφηκε το μεσημέρι στο γραφείο του Αντιπεριφερειάρχη Καστοριάς Σωτήρη Αδαμόπουλου, παρουσία του Αστυνομικού Διευθυντή Ευθύμιου Αμαραντίδη και του Προέδρου της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Θωμά Νάτση. 18 φακοί και 18 ασύρματοι παραχωρήθηκαν από την Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς στην Αστυνομική Διεύθυνση στο πλαίσιο της συνεργασίας του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας με την Αστυνομική Διεύθυνση Καστοριάς για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών. Η σύμβαση για την παράδοση του εξοπλισμού υπογράφηκε το μεσημέρι στην Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς μεταξύ του Αντιπεριφερειάρχη Σωτήρη Αδαμόπουλου και του Αστυνομικού Διευθυντή Καστοριάς Ευθύμιο Αμαραντίδη. Το παρόν έδωσε και ο πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Καστοριάς Θωμάς Νάτσης. Η Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς, στα πλαίσια της συνεργασίας, της άριστης συνεργασίας θα έλεγα, που έχουμε με την ελληνική αστυνομία και συγκεκριμένα με την διεύθυνση της περιοχής μας, και οφείλω δημόσια να ευχαριστήσω και να συγχαρώ τον Διευθυντή, τον κύριο Αμαραντίδη, για όλες τις επιτυχίες που είχαμε τελευταία στο έργο τους.
Στα πλαίσια λοιπόν της άρρηστης συνεργασίας συνεννοηθήκαμε και επειδή υπάρχουν θέματα πολιτικής προστασίας και καταστροφών στις οποίες η ελληνική αστυνομία συμμετέχει ενεργά και επειδή σαν αρχή της πολιτικής προστασίας είναι η Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς, ενισχύοντας το έργο λοιπόν όσον αφορά αυτόν τον τομέα της αστυνομίας, αποφασίσαμε και προμηθευτήκαμε έναν αριθμό φακών και συσκευών τηλεπικοινωνίας, τις οποίες θα τις δώσουμε για χρήση στην ελληνική αστυνομία. Είμαστε σήμερα εδώ λοιπόν να υπογράψουμε τη σύμβαση για τη διάθεση και της χρήσης του υλικού αυτού από την ελληνική αστυνομία. Θα καλωσορίσω τον Διευθυντή του κύριο Αμαραντίδη και τον κύριο Νάτση από την ελληνική αστυνομία. Όταν η αστυνομία δεν μπορεί με δικά της μέσα από το δικό της αρχηγείο να προμηθευτεί ορισμένα υλικά, εγώ στα πλαίσια της πολιτικής προστασίας και άλλων δράσεων που έχουμε από κοινού με την ελληνική αστυνομία, να βοηθήσουμε σε αυτό. Θα ήθελα να ευχαριστήσω εκ μέρους όλης της Διεύθυνσης τον Αντιπεριφερειάρχη μας, τον κ. Αδαμόπουλο, για την ευγενική αυτή προσφορά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλά. Να ξέρετε ότι θα μας βοηθήσουν ιδιαίτερα στο καθημερινό έργο μας. Για μας 18 μοτορόλες, όσο λίγο και να φαίνεται, και 18 φακοί είναι ιδιαίτερα σημαντικό και θα μας βοηθήσουν πραγματικά να κάνουμε καλύτερα τη δουλειά μας. Αποδεικνύεται για μια άλλη φορά το πόσο αγαπάτε και ενδιαφέρεστε για την ελληνική αστυνομία. Ό,τι κάνουμε και εμείς το κάνουμε για το καλό της κοινωνίας και του συνόλου. Είστε πάντα δίπλα μας. Νιώθω ιδιαίτερα ικανοποιημένος πραγματικά που στην Καστοριά βρήκα ανθρώπους με τους οποίους συνεργάζομαι πραγματικά. Έχω άλλη συνεργασία, το είπε ο κ. Αντιπεριφερειάρχης, με τους δημάρχους, με τον κ. Αντιπεριφερειάρχη. Είναι πάντα δίπλα μας, όπως και εμείς νομίζω ότι κάνουμε αυτό το οποίο πρέπει και ανταποκρινόμαστε θετικά. Θεωρώ, κ. Αντιπεριφερειάρχη, ότι θα συνεχίσετε αυτή την βοήθεια προς την ελληνική αστυνομία όταν και εφόσον μπορείτε. Γνωρίζω ότι υπάρχει ένα πρόγραμμα το οποίο τρέχει με πιο βαρύ εξοπλισμό. Δεν είναι η ώρα να πούμε για αυτά. Εγώ σας ευχαριστώ για μια άλλη φορά θερμά εσάς προσωπικά για το ενδιαφέρον και την αγάπη την οποία δείχνετε και την εκτίμηση, την αναγνώριση προς το πρόσωπό μας. Είμαστε σε μια πολύ ευχάριστη θέση σήμερα στην Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς, όπου ο Αντιπεριφερειάρχης Καστοριάς μας παρέδωσε υλικό το οποίο θα αναβαθμίσει πάρα πολύ τις υπηρεσίες ασφάλειας στο νομό. Θέλω να τον ευχαριστήσω δημόσια, γιατί από την πρώτη μέρα που θέσαμε σαν Διεύθυνση και Ένωση το ζήτημα της παροχής των φορητών, των υποδεκτών και των φακών, ανταπεξήλθε άμεσα, φέροντάς το στο Περιφερειακό Συμβούλιο και τα αποτελέσματα φάνηκαν σήμερα. Πρέπει να ευχαριστήσω επίσης για ένα θέμα το οποίο ανέβηκε προχθές στο διαδίκτυο, μία πρόσκληση για το ΕΣΠΑ, προσωπικά τον ίδιο και τον Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, τον κύριο Καρυπίδη, και σύσσωμο το Περιφερειακό Συμβούλιο, γιατί ανέβηκε η πρόσκληση σε διαγωνισμό ύψους 2 εκατομμυρίων ευρώ στη διάρκεια, προκειμένου να αναβαθμιστούν οι υπηρεσίες τροχέας οδικής ασφάλειας της περιφέρειάς μας. Ήταν μια προσπάθεια που κινήθηκε εδώ και ένα χρόνο και κάτι, σε συνεχή επικοινωνία με όλους τους φορείς, και φτάνουμε στο σημείο να πούμε πλέον ότι το πρόγραμμα αυτό θα πάει για υλοποίηση. Σκεφτείτε ένα ποσό των 60 οχημάτων στη Δυτική Μακεδονία, σε μια εποχή που οι τελευταίες προμήθειες οχημάτων έχουν γίνει πριν το 2011, εκτός τα οχήματα του ΕΣΠΑ της προηγούμενης περίοδου, δεν έχει κάποιο όχημα ή κάποιο οτιδήποτε υλικό καινούριο. Θα μας αναβαθμίσει, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Βασικότερες ελλείψεις είναι τα οχήματα και ο υλικοτεχνικός όσον αφορά τις θερμικές κάμερες και λοιπά προϊόντα, όπως οι φορητοί που είναι οι 18, θα αναβαθμίσουν πάρα πολύ. Στο θεσμό, τι πρόβλημα υπάρχει? Δεν υπάρχει χρηματοδότηση, έχει να γίνει αγορά από το Υπουργείο από το 2011. Στις βουλευτικές λίστες της Νέας Δημοκρατίας αναφέρθηκε ο πρόεδρος της ΝΟΔΕ Καστοριάς, Στέργιος Αδά, μιλώντας σήμερα το πρωί στον Α947 και στον Αντώνη Παραρά. Ο κύριος Αδάμα ξεκαθάρισε πως η μόνη σίγουρη υποψηφιότητα στο νομό της Καστοριάς είναι αυτή της Μαρίας Αντωνίου.
Αν ετοιμάζετε τα ψηφοδέλτιά σας ή το ψηφοδέλτιό σας. Λοιπόν, κύριε Παραλά, όπως ξέρετε και εσείς, σας έχω στείλει και ένα δελτίο τύπου. Ναι. Έχει ανοίξει το εθνικό, το Μητρό, ναι, πολιτικός τελεχών στη Νέα Δημοκρατία. Ναι. Εκεί μπορεί να μπει όποιος θέλει, mm-hmm, να κάνει εγγραφή. Ναι. Και εκεί θα γίνει όταν μια αξιολόγηση. Όταν λέτε όποιος θέλει, τι εννοείτε? Μπορώ να μπω εγώ και να πω γεια σας, είμαι ο Τάδε και θέλω να συμμετέχω στη λίστα? Βεβαίως. Α, βεβαίως, δεν έχει σημασία αν είσαι μέλος ή όχι. Θα γίνεις μέλος. Τη στιγμή που μπαίνεις και ασπάζεις τη Νέα Δημοκρατία, θα γίνεις και μέλος. Ναι, ναι, ναι. Άρα λοιπόν έχει ανοίξει, λέτε αυτό. Η διαδικασία είναι αυτή. Δηλαδή, περιμένετε, για να καταλάβω. Ναι. Η Μαρία Αντωνίου είναι βουλευτή σήμερα, έτσι. Υπάρχουν άλλοι και άλλοι βουλευτέ. Η Μαρία Αντωνίου είναι βουλευτή και δεν μπαίνει αυτοδικαίω. Ωραία. Όλοι οι επόμενοι, παράδειγμα θα πω έτσι. Ναι, Τζιγκαλάγια, Γούιο, όλοι όσοι ενδιαφέρονται, δεν ξέρω ποιοι θα είναι. Χατζησιμεωνίδη, δεν ξέρω. Αυτοί όλοι θα αξιολογηθούν. Δηλαδή, ένα πρώην δήμαρχο. Ναι. Παράδειγμα το Τονίδης. Δεν ξέρω αν ενδιαφέρεται και αν θέλει, αλλά ακούω το όνομά του σαν ένα από τα δημοφιλέστερα τοπικά ονόματα και το ξέρετε βέβαια αυτό, έτσι. Ότι αν μπει ο Τονίδης, τα πράγματα διαφοροποιούνται. Αυτοί για να συμμετέχουν σε όλο αυτό πρέπει να ακολουθήσουν τη διαδικασία αυτή. Λοιπόν, εγώ βάσει με αυτό που έχω εγώ, που έχει κοινοποιήσει ο πρόεδρος και έχει πει ο πρόεδρος, ναι, του κόμματος, ναι, δεν εξαιρείται κανείς. Α, δεν εξαιρείται. Δεν υπάρχει κάτι να με έχει έρθει εμένα και να πει ότι ξέρεις τι. Αυτός που ήταν τέος βουλευτής, τέος δήμαρχος κτλ. Εξαιρείται. Ναι, 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 ναι. Αν θα έρθει, θα σας ενημερώσω. Έτσι, η διαδικασία σήμερα είναι αυτή. Mm-hmm. Ο μόνος που εξαιρείται και κατεβαίνει αυτοδικαίως είναι η κυρία Αντωνίου. Η κυρία Αντωνίου. Όλοι, υπόλοιποι, ναι, όλοι λοιπόν οι υπόλοιποι κανονικά θα πρέπει να κάνουν τη διαδικασία αυτή. Θα το δούμε βέβαια τότε. Mm-hmm. Άρα και αυτό που έχει πει ακόμα και ο κύριος. Υπάρχει και μεγάλο ενδιαφέρον, κύριε Παραγάπη. Να σας το λέω, να ξέρετε. Α, πώς, μπορείτε να έχετε τέτοια εικόνα εσείς και στοιχεία. Εντάξει, υπάρχουν στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και όχι μόνο, οι οποίοι με έχουν επισκεφτεί, με έχουν δώσει βιογραφικό, ξέρω ότι έχουν μπει μέσα και έχουν κάνει εγγραφή. Πώς είναι αυτοί, κύριε Πρόεδρε, περίπου αριθμητικά? Αυτή τη στιγμή είναι γύρω στους 6. Είναι 6 άτομα ήδη που έχετε. Βέβαια, ναι, βέβαια. Είναι από τα πρόσωπα τα οποία, παράδειγμα, ανέφερα και πριν, είναι από τα γνωστά πρόσωπα ή έχουμε και καινούριους? Είναι καινούργια πρόσωπα, κύριε Παρέλα. Και αυτό είναι πάρα πολύ ευχαριστώ. Δεν είναι αυτά που ανέφερα εγώ πριν? Καμία σχέση, κύριε Παρέλα. Α, καμία σχέση. Βεβαίως. Έχουμε λοιπόν νέοι άνθρωποι καινούργια, επιστήμονες, οι, ναι, οποίοι έχουν δοκιμαστεί και στην τοπική. Α, περιμένετε, είπατε νέοι άνθρωποι επιστήμονες. Προχθές είχα τον κύριο Γούιο και έκανε κάτι καταγγελίες. Ότι υπάρχει, λέει, ένας ξάδερφος, ένας ξάδερφος του Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας, από ό,τι είπε, ο οποίος, λέει, έρχεται εδώ και κανονίζει ποιος θα μπει στη λίστα κτλ. Υπάρχει ένας ακόμη, λέει, τοπικός επιχειρηματίας που έχει αγοράσει, λέει, και μια τσάντα γιατρού, πηγαίνει στην ΟΔΕ και λέει ότι είμαι αυτό, είμαι εκείνο κτλ. Αυτά, λέει, είναι ανεπίτρεπτα πράγματα κτλ. Τι γίνεται, τα ακούσατε, τα ξέρετε αυτά? Θα σας απαντήσω εγώ μέσα. Δεν έχει έρθει κανένας θεσμικός φορέας ξάδερφος από κάτω, ξάδερφος. Που να με έχει κοινοποιηθεί εμένα από το κόμμα κάτω, ναι, όταν έρθει κάποιος ο οποίος είναι θεσμικός. Εσείς δεν έχετε, δεν ξέρετε. Ο κ. Πανάκης κτλ. Εσείς δεν ξέρετε σε ποιον αναφέρομαι εγώ ή ο κ. Γούλιος? Εγώ ξέρω ποιον αναφέρεστε, αλλά δεν μπορώ να δώσω βάση, ναι, σε μη θεσμικά όργανα. Α, δεν έχει έρθει επίσημα ο ξάδερφος εδώ? Όχι. Α, εντάξει. Καμία σχέση. Μα δεν είναι θεσμικός ο. Α, δεν είναι θεσμικός. Άσχετα που είναι ο ξάδερφος του Προέδρου. Δεν είναι θεσμικός κάτι. Είναι υπάλληλος της. Έχει και το επίθετο του Μητσοτάκη. Είναι Μητσοτάκης, λέγεται ο άνθρωπος. Έτσι. Παράδειγμα, και εγώ λέγω Μαδάμ. Και εσύ λέγεστε Παράδειγμα. Όχι, σας το. Και... Ναι, άλλο τώρα όμως. Όταν ακούει ο άλλος Μητσοτάκη, μπορεί να θεωρήσει ότι εκπροσωπεί τον Κυριάκο. Δεν ξέρω, τον πρόεδρο. Δεν έχει θεσμικό ρόλο. Όχι, δεν έχει θεσμικό. Κύριος, έτσι. Μάλιστα. Λοιπόν, είναι υπάλληλος από ό,τι ξέρω και εργάζεται στη Νέα Δημοκρατία. Αυτό μου είπαν από κάτω. Ναι, άρα δεν είναι και υπεύθυνος για λίστα αυτός και τα λοιπά ή ποιος θα κάνει. Όχι, κύριε Παραγιώργο μου το Θεό, τι είναι αυτά τα πράγματα? Όχι, τα είπε ο κύριος Γούλιος, σας λέω, και μας έκανε μεγάλη εντύπωση αυτό. Τέλος πάντων. Κοιτάξτε, ο κύριος Γούλιος έπεσε στην αντίληψή του, τα ανέφερε, με τα ανέφερε και σε μένα. Α, σας τα είπα. Το ερεύνησε το θέμα, δεν είναι ο κύριος αυτός κάτι θεσμικός φορέας για να επεκτείνουμε και δεν σας έχει επισκεφθεί ο κύριος αυτός, ας πούμε, για να κάνει κάτι θεσμικά? Όχι, δεν, άρα δεν υπάρχει επίσημη επίσκεψη για κάτι. Δεν είναι θεσμικός, κύριε. Εντάξει, κατάλαβα. Πώς είμαι επισκεφθεί θεσμικά. Ωραία, ωραία, κατανοητό. Άρα η λίστα, λέτε, καταρχήν εκλογές βλέπετε κοντά ή όχι? Κύριε Παραγιά, δεν μπορούμε εμείς να τις προκαλέσουμε τις εκλογές, εμείς είμαστε έτοιμοι, το ξέρετε πολύ καλά. Αλλά πάσα στιγμή, καλοδεχούμενες. Ναι, εντάξει, καλοδεχούμενες, αλλά δεν είστε έτοιμοι με λίστα. Η λίστα, σας είπα, μπορεί να γίνει μέσα από εκεί. Εντάξει, εντάξει, μάλιστα. Δεν νομίζω ότι είναι μεγάλο πρόβλημα η λίστα. Ωραία. Υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί βλέποντας όλοι ότι υπάρχει μια ανωδική πορεία της Νέας Δημοκρατίας και η επόμενη κυβέρνηση είναι η Νέα Δημοκρατία, όπως καταλαβαίνετε. Έρχονται. Υπάρχουν πάρα πολλοί. Έρχονται, λέτε, έτσι. Να δω τώρα, εσείς τώρα θα έχετε άποψη για αυτά τα πρόσωπα? Βεβαίως, βεβαίως. Ως ΝΟΔΕ.
Δηλαδή, τι θα πείτε, έχουμε τρεις θέσεις κενές και εκεί πρέπει να πάμε. Εσείς καταρχήν είστε από τους ανθρώπους που λέτε ότι, παράδειγμα, η Αντωνίου Μαρία θα είναι μέσα στη λίστα. Βεβαίως. Είστε από αυτούς που λένε ότι πρέπει να μπουν καινούργια πρόσωπα ή να συνεχίσετε με τα παλιά. Λοιπόν, αυτό που είπε και ο. Προσωπικά όμως, ρωτώ τον Πρόεδρο. Προσωπικά. Θα σας πω εγώ. Ναι. Λοιπόν, εγώ ασπάζομαι και τις απόψεις του Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος δεν το έχει κρύψει βέβαια άλλωστε. Ότι. Έτσι. Το έχει πει και δημοσίω. Ναι, τι λέτε. Θέλει ανανέωση προσώπων. Έτσι. Δεν είναι βέβαια πάντα και ηλικιακά, εντάξει, τα κριτήρια, αλλά θέλει ανανέωση. Ναι, αυτό λέω. Δηλαδή. Είστε... Είμαι υπέρ μιας ανανέωσης. Η ανανέωση μπορεί να είναι. Η ανανέωση μπορεί να είναι στο 20. Όπου μπορούμε να την κάνουμε, έτσι. Γιατί να μην μπορείτε, αφού οι διαδικασίες είναι ανοιχτές και δεν χωράει μέσω. Ναι, αυτό ακριβώς λέει, κύριε Φρέδα. Υπάρχει το Μητρό. Ναι, δεν υπάρχει. Μέσα από την αξιολόγηση, ο καθένας μπορεί το να. Το θέμα είναι τα κριτήρια. Εγώ σας είπα, άκουγα τον κύριο Τζικαλάγια να θεωρεί δεδομένη τη συμμετοχή του. Έτσι μας έλεγε. Εγώ είμαι σίγουρος. Ο κύριος Τζικαλάγιας είναι ο τέλος βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, είναι για χρόνια στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας. Έτσι. Λοιπόν, του ζήτησα εξηγήσεις για αυτό το θέμα. Ναι. Μου γύρισε και μου είπε ότι υπήρξαν κάποια δημοσιεύματα. Και βγήκε για να υπερασπιστεί. Ναι, αλλά προσέξτε, έτσι. Τα δημοσιεύματα έλεγαν ότι δεν θα είναι στη λίστα και ο ίδιος είπε ότι θα είναι στη λίστα. Άρα, πώς γνωρίζει ο ίδιος ότι θα είναι αφού υπάρχουν διαδικασίες ανοιχτές. Αφήστε, κύριε Παραδά, αυτό το θέμα. Υπάρχει κώδικας ο οποίος. Θα αποφασίσει. Α, έτσι. Άρα, ναι, αλλά μου λέτε δεν μπορεί κανένας να λέει ότι είναι μέσα εκεί, στη λίστα. Φυσικά δεν μπορεί να λέει κανένας ότι θα είναι στη λίστα. Ο μόνος που είναι στη λίστα μέσα, στην επόμενη, που είναι ενεργεία βουλευτής. Είναι η κυρία Αντωνίου. Το γνωρίζουν όλοι. Μάλιστα, εντάξει. Δηλαδή, ο κύριος Τζικαλάγιας δεν σας είπε ότι η κυρία Αντωνίου θα είναι στο ψηφοδέλτιο. Είπε, αλλά είπε ότι κάποιοι βουλευτές δεν θα είναι, αν για αυτούς προκύψει κάποια δικαστική απόφαση. Μιλούσε γενικά, βέβαια. Δεν ξέρω τώρα τι μιλάει γενικά ο κύριος Τζικαλάγιας. Εγώ ξέρω το εξής, ότι υπάρχει ένα Μητρό, εκεί μπαίνουν όλοι, κάνουν εγγραφή. Έτσι, και είναι αξιολόγηση. Θέμα ηθικό, αν προκύψει κάτι, γενικά όμως το έλεγε, επαναλαμβάνω. Τα δικά του μηνύματα για το Πολυτεχνείο που εορτάζεται σήμερα στέλνει το Εργατικό Κέντρο της Καστοριάς. Στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον πρόεδρο του Εργατικού Κέντρου, τον κύριο Γιώργο Μαλέα, για να συζητήσουμε τόσο για τα μηνύματα τα οποία πηγάζουν από το Πολυτεχνείο, όσο και το συσχετισμό τους με τη σημερινή πραγματικότητα, σύμφωνα τουλάχιστον με την ανακοίνωση που έχουμε από το Εργατικό Κέντρο. Κύριε Μαλέα, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Λέτε λοιπόν, κύριε Μαλέα, ότι το Πολυτεχνείο δεν είναι μνημόσυνο, είναι ξεκίνημα αγώνα, κάνοντας ιδιαίτερες αναφορές στα εργασιακά προβλήματα και τα ασφαλιστικά που αντιμετωπίζουν σήμερα οι εργαζόμενοι, για να μην ξεχνάμε βέβαια και τα τεράστια θέματα που έχουμε με την ανεργία, ειδικά στην περιοχή μας. Νομίζω ότι είναι επίκαιρο περισσότερο από κάθε άλλη φορά, γιατί τότε είχαμε μια κατοχή, μια εκτροπή της δημοκρατίας με όρους πολιτικούς. Τώρα πιθανόν έχουμε μια εκτροπή ακόμη και της δημοκρατίας, μπορώ να πω, αλλά με λόγους οικονομικούς. Νομίζω ότι έχει φτάσει στην εξαθλίωση ο κόσμος της περιοχής μας, αλλά και όχι μόνο, σε όλη τη χώρα. Βλέπετε ότι μιλάμε για πάνω από 1,5 εκατομμύριο ανέργους, μιλάμε για άλλο 1,5 που είναι στα όρια της φτώχειας ή κάτω από το όριο της φτώχειας. Άρα τι να μιλήσουμε και τι να πούμε. Και τι να πούμε και ειδικά στους νέους ανθρώπους. Γι' αυτό λέω ότι είναι επίκαιρα αυτά τα μηνύματα που εξέπαμε τότε η γενιά του Πολυτεχνείου. Και νομίζω ότι αυτή η επέτειο ίσως θα πρέπει να μας βάλει σε μια καινούργια σκέψη και σε καινούργια δρομολόγηση αγωνιστικών προσπαθειών, ώστε να ανατρέψουμε αυτές τις αδιέξοδες πολιτικές που το μόνο που κάνουν είναι να εξαθλιώνουν τον λαό, να εξαθλιώνουν τον κόσμο, να εξαθλιώνουν τους συνανθρώπους μας, να τους οδηγούν κάτω από τα όρια της φτώχειας και να έχουν φτάσει τη νέα γενιά στα όρια της φυγής από τη χώρα μας. Όχι στα όρια. Αυτά τα όρια δυστυχώς, κύριε Μαλέα, έχουν ξεπεραστεί. Το κύμα φυγής νέων είναι τεράστιο και ακόμη και αυτοί που δεν έχουν φύγει προσπαθούν, τουλάχιστον πάρα πολλοί από αυτούς, προσπαθούν να πραγματικά να πάνε σε μια άλλη χώρα όπου θα αναγνωριστούν τόσο τα πτυχία τους όσο και οι ικανότητές τους. Γιατί το να εργάζεται ένα νέο παιδί με 400 και 300 ευρώ έχοντας περάσει και 5, 6, 7 χρόνια σε πανεπιστήμια κάνοντας μεταπτυχιακά
και συλλέγοντας εν πάση περιπτώσει και γνώση και πτυχία, πραγματικά είναι όχι μια απλή αδικία, είναι ένα ζήτημα και επιβίωσης βέβαια. Δεν μπορεί να επιβιώσει, δεν μπορεί να ζήσει κάποιος με 300 και 400 ευρώ, δεδομένου ότι το κόστος δεν μειώθηκε, δεν μειώνεται, αυξάνεται. Μα το πρόβλημα θεωρώ ότι δεν είναι μόνο στους τυχιούχους εις αυτούς, είναι και σε όλους τους άλλους τους νεαρούς ανθρώπους, συνανθρώπους μας, οι οποίοι δεν βλέπουν κανένα μέλλον. Και σας λέω, είναι δυνατόν με 400-500 ευρώ να αποφασίσει κάποιος να δημιουργήσει οικογένεια? Αλλά από τη στιγμή που δεν το αποφασίζει αυτό, αυτόματα έχουμε και εθνικό πρόβλημα επιβίωσης πλέον. Όταν οι νέοι άνθρωποι δεν σκέφτονται τη δημιουργία οικογένειας. Νομίζω ότι αυτό είναι σημαντικό και αυτή είναι μια παράμετρο στην οποία πρέπει να τη λάβουν σοβαρά υπόψη τους όλοι όσοι κυβερνούν αυτόν τον τόπο. Νομίζω ότι έχουμε φτάσει σε πράγματα που δεν σηκώνουν παραπέρα. Πρέπει να πάρουν τις αποφάσεις, να πάρει ο πολιτικός κόσμος τις αποφάσεις και να δει πώς θα ξεφύγει από αυτήν την αδιέξοδο πολιτική που ασκείται. Νομίζω ότι δεν οδηγεί πουθενά και το ξέρουν όλοι. Το θέμα είναι γιατί επιμένουν σε αυτή την αδιέξοδη πολιτική. Και το χειρότερο είναι ότι προσπαθούν να μας πείσουν ότι είναι και μονόδρομος κιόλας. Κύριε Μαλέ, όμως και οι παλαιότερες, οι προηγούμενες κυβερνήσεις, και μην ξεχνάμε ότι η κυβέρνηση του Πασόκ οδήγησε την χώρα μας και στο Δουνουτού και στα μνημόνια. Λοιπόν, αυτές ήταν που επίσης μας λέγανε ότι είναι μονόδρομος το να πάμε στο Δουνουτού, το να πάμε σε μνημόνια, το να εφαρμόσουμε πολιτικές λιτότητας, παρά το ότι ακούσαμε, ας πούμε, και τον πρόεδρο της Αμερικής προχθές στη χώρα μας να λέει ότι οι πολιτικές λιτότητας δεν έχουν αποτέλεσμα. Δηλαδή, όλος ο κόσμος λέει ότι οι πολιτικές λιτότητας δεν έχουν αποτέλεσμα και όμως εμείς τις εφαρμόζουμε για πόσα χρόνια πλέον? Αρκετά χρόνια. Για 6-7. Κοιτάξτε, το Συνδικάτο και η ΓΕΣΕΑ, ναι, καθήν είχαν την άλλη άποψη ότι αυτές οι πολιτικές είναι αδιέξοδες και οδηγούν στη φτωχοποίηση του λαού. Αυτή την άποψη την είχε η ΓΕΣΕΑ και από την πρώτη μέρα, και σας θυμίζω, για να μην ξεχνιόμαστε, η ΓΕΣΕΑ είναι αυτή που έβγαλε την πρώτη ανακοίνωση και για την είσοδο στα μνημόνια και για την ασκούμενη τότε πολιτική που επιχειρεί το να εφαρμοστεί. Άλλοι και μαζί με εμάς ήταν και μια μερίδα του πολιτικού κόσμου που έλεγε τα ίδια. Δυστυχώς, την πορεία, η τωρινή κυβέρνηση έχει αποδείξει το αντίθετο, ότι αυτό που λέγανε οι άλλοι ότι ήταν μονόδρομος, προσπαθεί να μας το εμφανίσει και αυτή ότι είναι μονόδρομος. Και το άσχημο σε αυτή την περίπτωση είναι ότι με τα νέα μέτρα, τα οποία είναι πολύ χειρότερα από τα προηγούμενα, πολύ φοβούμαι ότι θα αγιοποιηθούν όλες τις προηγούμενες κυβερνήσεις της εφαρμογής των μνημονίων. Γι' αυτό και εμείς σαν ΓΕΣΕΑ, σαν εργαζόμενοι, λέμε και επιμένουμε σε αυτό που λέγαμε από τότε, ότι αυτές οι ασκούμενες πολιτικές δεν οδηγούν πουθενά πέρα από την εξαθλίωση του κόσμου και από τη συσσόρευση του κεφαλαίου σε πολύ συγκεκριμένα κέντρα. Πάντως, κύριε Μαλέα, οφείλουμε να αναγνωρίσουμε ότι οι κυβερνήσεις και οι προηγούμενες και αυτοί τώρα έχουν καταφέρει να μας υπνοτίσουν σε εισαγωγικά, έχουν καταφέρει ίσως να μας απελπίσουν και έχουν καταφέρει να μας πείσουν ότι πραγματικά αυτή η πολιτική είναι μονόδρομος. Γι' αυτό και ενδεχομένως είναι πολύ λίγοι αυτοί που ξεσηκώνονται ή τουλάχιστον δεν υπάρχει τεράστιο εργατικό κίνημα. Δεν βλέπουμε κάτι τέτοιο. Εγώ νομίζω ότι μπορεί να ισχύει και αυτό που λέτε, αλλά το εκείνο που νομίζω ότι ισχύει, ο κόσμος πλέον έχει νιώσει στο πετσί του τέτοια προβλήματα επιβίωσης που δεν έχει περιθώρια για άλλα. Και το μόνο που κοιτάει είναι πώς θα περισσώσει ό,τι θα μπορεί να περισσώσει για να ζει στην οικογένειά του. Είναι αυτό που λέγαμε ότι σε καλές εποχές, ότι όσο θα δυσκολεύουν τόσο και η αντίδραση του κόσμου θα είναι πιο αραιή. Αυτό που λέμε ότι ένας λαός που φτωχοποιημένος καθοδηγείται πιο εύκολα, νομίζω πρέπει να αρχίζει να το νιώθουμε στο πετσί μας. Γιατί αν σκεφτούμε ότι αν, ας πούμε, τέτοιου είδους μέτρα λαμβάνονταν πριν από μία δεκαετία, κύριε Μαλέα, νομίζω ότι θα είχε ξεσηκωθεί το σύμπαν. Μην μιλήσετε τη δεκαετία, πριν 5 χρόνια. Θα είχε καεί η Αθήνα όπως και εγώ ήταν στο πρώτο μνημόνιο. Δυστυχώς, αυτοί που ήταν οι αγανακτισμένοι των πλατιών,
έχουν εξαφανιστεί. Αλλά ανεξάρτητα από αυτό, μπορούμε να πούμε πολλά πράγματα για αυτό. Εκείνο που πρέπει να συνειδητοποιήσει ο κόσμος της εργασίας, οι άνεργοι, είναι ότι πρέπει να οργανωθούν και να διατρανώσουν την αντίθεσή τους. Νομίζω ότι εάν δεν το κάνουμε, μας περιμένουν χειρότερες μέρες. Και κάθε φορά, κύριε Μαλέα, δυστυχώς ακούμε ότι δεν θα ληφθούν νέα μέτρα και την επόμενη μέρα βλέπουμε ότι έχουν ληφθεί τα νέα μέτρα. Αυτό είναι το εξοργιστικότερο. Το ότι θεωρούν τον κόσμο και χαζό, για να μην πω καμιά άλλη έκφραση. Και ανόητο, διότι δεν μπορεί να μην καταλαβαίνει ο κόσμος. Δηλαδή δεν μπορεί τώρα ο κύριος Κατρούγκαλος, όσο ήταν υπουργός, μας έλεγε τη συντάξη δεν μειωνόταν και όλοι οι συνταξιούχοι το νιώθαν κάθε πρώτη και 16 που πηγαίναν στην τράπεζα ότι η σύνταξή τους έχει πιτσοκοπεί, έστω και λίγο. Λοιπόν, κάποια στιγμή ο πολιτικός κόσμος θα πρέπει να μιλήσει με ειλικρίνεια και να καταλάβει ότι πλέον αυτές οι πολιτικές δεν οδηγούν πουθενά και να προσπαθήσει να τις αλλάξει. Κύριε Μαλέα, ποια είναι η πρόταση του συνδικαλιστικού κόσμου για το θέμα του να ξεπεραστούν ενδεχομένως ή να αλλάξουν κάποια ζητήματα. Δηλαδή, νομίζω ότι εάν βγει τώρα κάποιος ή εσείς ή κάποιος άλλος και προτείνει οι μισθοί να πάρουν αύξηση της τάξεως των 200-300 ευρώ για να φτάσουμε στα επίπεδα που ήμασταν, όχι για να πάμε κάπου καλύτερα, νομίζω ότι κανένας δεν πρόκειται ούτε να πιστέψει ότι μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο, ούτε μπορεί να πιστέψει ότι μπορούν να βρεθούν χρήματα για να γίνει κάτι τέτοιο. Κοιτάξτε να δείτε. Το ζήτημα, επειδή η οικονομία η δικιά μας έχει ιδιαιτερότητες και στηρίζεται καθαρά στην εσωτερική κατανάλωση, τέτοια οικονομία ήμασταν, τέτοια οικονομία δομήθηκε. Άρα το να πετσοκόβεις μισθούς και συντάξεις οδηγείς κυριολεκτικά τη χώρα στον κρεμό. Δεν ξέρω αν μπορούν να δοθούν, να αυξηθούν οι μισθοί, αλλά τουλάχιστον δεν μπορούμε να συζητάμε σε αυτή την αθλειότητα τη σημερινή να πάνε και παρακάτω. Να δούμε δηλαδή αυτό που λέει η σημερινή κυβέρνηση, μία υποκατηγορία, δύο υποκατηγορίες και πάει λέγοντας. Ποιοι αυτοί που λέγανε ότι θα μας δίνανε και το 13ο μισθό και το 14ο κτλ. Νομίζω ότι η ΓΕΣΕ με τις μελέτες που έχει αναδείξει με το Ινστιτούτο είναι ξεκάθαρη ότι χρειάζεται ανάπτυξη και η ανάπτυξη χρειάζεται πόρους. Και οι πόροι δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Πού θα βρεθούν όμως, κύριε Μαλέα, αυτοί οι πόροι, γιατί είναι γνωστό, είναι ξεκάθαρο ότι. Ναι, είναι όμως ξεκάθαρο ότι ζούμε με δανεικά χρήματα. Και δεν ξέρω αν θα σταματήσουμε τελικά ποτέ, γιατί παίρνουμε και επιστρέφουμε και γίνεται μια ανακύκλωση και ένας φαύλος κύκλος όλης αυτής της κατάστασης. Δεν υπάρχει χώρα που δεν είναι χρεωμένη. Δεν υπάρχει χώρα που το χρέος της είναι υπεράνω του ΑΕΠ. Μα 120 με 130 δεν υπάρχει καμία. Ακόμη και στην Γερμανία ο δανεισμός είναι μεγαλύτερος από το ΑΕΠ. Το ζήτημα είναι ότι σε εμάς γίνεται τόσο υπερβολικά μεγάλο λόγω του ότι έχει μικρύνει πολύ το ΑΕΠ. Διότι αν αυτή τη στιγμή έχουμε χρέος 170 περίπου του ΑΕΠ, αν το ΑΕΠ ξαφνικά ανέβει κατά 10-15 μονάδες, το 170 θα πάει στο 150 αυτόματα. Άρα, αν δεν αυξήσουμε το ΑΕΠ, το κατακεφαλή εισόδημα δεν μπορούμε να μιλάμε για τίποτε άλλο. Και δεν μπορεί να γίνει με αυτόν τον τρόπο. Και όσο αυξάνεις τις φορολογίες, δεν πρόκειται να σώσει κανένας να επενδύσει τα λεφτά. Δεν μπορεί να επενδύσει κανένας όταν πάνω από το 60% του 70% του τζίρου που κάνει πάει στα ταμεία. Ούτε μπορεί να κάνει ξαναεπένδυση, ούτε μπορεί να δημιουργήσει αποθεματικά τίποτε. Άρα από μόνη της οδηγείται αυτή η πολιτική σε αδιέξοδο. Μπορείς να μην αυξήσεις τους μισθούς, μπορεί να χαμηλώσεις τις φορολογίες. Γιατί κοιτάξτε τι γίνεται. Έχουν αυξηθεί φορολογίες κατά κόρον, αλλά θα δείτε τα έσοδα του ελληνικού δημοσίου κάθε χρόνο είναι και λιγότερα. Οι φόροι αυξάνονται δυσανάλογα και τα έσοδα μικρύνονται. Ναι, αυτό ισχύει. Άρα και το είδαμε και πάρα πολύ έντονο και στο θέμα του πετρελαίου θέρμανσης. Έτσι, λοιπόν. Άρα αυτά που λένε είναι παραμύθια και είναι παραμύθια για αφελείς. Και το κακό είναι ότι αρχίζουν οι πολιτικοί να θεωρούν τον ελληνικό λαό αφελής. Δεν αφελής, καταλαβαίνει. Και νομίζω ότι αυτό που πρέπει να γίνει είναι να δοθούν κίνητρα αναπτυξιακά, να δοθούν φορολογικά κίνητρα σε επιχειρήσεις
και να δομηθεί ένα σύστημα πραγματικά ηλεκτρικός μηχανισμός που κανένας δεν θεωρεί ότι το μαύρο είναι η πανάκια. Εκεί είναι το πρόβλημα. Αλλά δεν λύνεται μονίμως κόβοντας, γιατί τώρα δεν έχουν φτάσει, δεν έχουν τι άλλο να κόψουν. Δεν έχουν. Γι' αυτό λέμε ότι αυτές οι πολιτικές είναι αδιέξοδες, το έλεγε από την αρχή, επιμένει το συνδικάτο, το λέγανε και κάποιοι άλλοι που τώρα είναι η κυβέρνηση και διαπιστώνουν ότι κάναν λάθος, οι άλλοι είναι σωστοί. Και σας λέω, με την ασκούμενη πολιτική, από την τωρινή κυβέρνηση, θα αγιοποιηθούν όλοι οι προηγούμενοι. Και αυτό θα είναι το πιο τραγικό που μπορεί να συμβεί κατά την άποψή μου. Αλλά νομίζω, κύριε Μαλέα, το να αγιοποιηθεί τώρα ακόμη και ο Γιώργος Παπανδρέου, ο οποίος επίσης μας έλεγε λεφτά υπάρχουν και την επόμενη μέρα εξαφανίστηκαν, να αγιοποιηθεί και ο Αντώνης ο Σαμαράς, ο οποίος μας έλεγε δεν θα ληφθούν άλλα μέτρα. Δηλαδή νομίζω ότι ο κόσμος έχει βαρεθεί να ακούει τα ίδια και τα ίδια. Όχι, δεν καταλάβατε μάλλον τι εννοώ. Έχει βαρεθεί να βλέπει πρωθυπουργούς ή γενικότερα πολιτικούς να λένε ότι δεν θα ληφθούν άλλα μέτρα και την επόμενη μέρα να λαμβάνονται. Ναι, δηλαδή πλέον αυτό θέλει, έχει γίνει συνέχεια. Αν ο κόσμος δεν θέλει να βαρεθεί, θα πρέπει να αναλάβει την δράση. Να βγει και να διατρανώσει ότι αυτό που ασκείται αυτή τη στιγμή είναι λάθος. Και σας λέω ότι τόσο ο Γιώργος Παπανδρέου, όσο ο Σαμαράς και όσοι προηγούμενοι από την τωρινή κυβέρνηση ήταν πολύ πιο ήπια τα μέτρα τους. Αλλά γι' αυτό σας λέω ότι έτσι όπως οδηγούνται με τα σκληρότερα μέτρα, με την απαρίθμηση της αγοράς εργασίας, με την εξαθλίωση του κόσμου, οδηγούμε στην αγιοποίηση αυτών που είχαν καλύτερη... Οι λιγότερο ψεύτες δηλαδή. Τώρα κύριε Μαλέα, πριν κλείσουμε να δούμε λίγο, επειδή έχουμε σε κρεμότητα, εξακολουθούμε μάλλον να έχουμε σε κρεμότητα και το πρόγραμμα το τοπικό το οποίο έχει προταθεί. Μιλήσαμε τις προηγούμενες ημέρες με όλους σχεδόν τους φορείς της Γούνας, οι οποίοι δυστυχώς δεν είχαν κάτι νεότερο να μας πούν. Ξέρουμε ότι βρίσκεται κάπου στη διαχειριστική αρχή. Παρ' όλα αυτά, ενώ περιμένουμε κάποιες πιο συγκεκριμένες εξαγγελίες και ανακοινώσεις για την έναρξη του προγράμματος, μέχρι στιγμής τουλάχιστον δεν τις έχουμε. Εάν έχετε κάποια πληροφόρηση καταρχάς. Δεν έχω. Νομίζω ότι σας είπε προχθές ο κύριος Κοσμίδης ότι το θέμα κολλάει στην διαχειριστική. Νομίζω ότι αυτή είναι η αλήθεια. Και κάποιοι που έχουν τον έλεγχο και εδώ πλέον είναι πιο θέμα της περιφέρειας να πάρει τα μέτρα και να κάνει εκείνη τις κινήσεις ώστε να ξεμπλοκαριστεί αν είναι μπλοκαρισμένο το θέμα και δεν συμβαίνει κάτι άλλο. Υποψιάζεστε ότι μπορεί να συμβαίνουν και άλλα πράγματα δηλαδή? Όταν βλέπεις κάποια πράγματα αρχίζουν και περνάνε και δεύτερες και τρίτες σκέψεις από το μυαλό μας. Προς το παρόν ας τις αφήσουμε όμως στο μυαλό μας, ευελπιστώντας ότι κάποιοι θα καταλάβουν ότι δεν μπορούν να παίζουν με ανθρώπινες ψυχές. Ότι επιβάλλεται πλέον αν θέλουν να έχει κάποια σημασία ή όποια παρέμβαση γίνει να την κάνουν άμεσα, αν όχι σήμερα, χθες. Μάλιστα. Κύριε Μαλέα, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Δεν ξέρω αν θέλετε να πω. Ναι, βέβαια. Πριν κλείσουμε, θα σας στείλουμε και ανακοίνωση στις επόμενες μέρες. Την μεθεπόμενη Κυριακή στις 27, το Εργατικό Κέντρο κάνει μια ημερίδα στην αίθουσα της Νομαρχίας με θέμα το εργασιακό και ασφαλιστικό, και ιδιαίτερα το ασφαλιστικό. Είναι ένα θέμα που ενδιαφέρει πολλούς. Θα έχουμε τον κύριο Κουτρουμάνη, ένα από τους ελάχιστους καλούς γνώστες του ασφαλιστικού συστήματος στη χώρα μας. Συμμετείχαμε και σε κάποιες μεταβολές, είτε μας αρέσουν είτε μας αρέσουν, άρα είναι γνώστες και μπορεί με τις απόψεις να ενημερώσει τον κόσμο που πραγματικά έχει πρόβλημα και ενδιαφέρεται να μάθει, γιατί όλοι ενδιαφέρονται για τα όρια και τα λοιπά. Στις 27 του μηνός λοιπόν, στην αίθουσα της Νομαρχίας, ο κύριος Κουτρουμάνης, ημερίδα για τα εργασιακά και κυρίως για τα ασφαλιστικά. Θα αναπτυχθεί και διάλογος, κύριε Μαλέα? Ναι, νομίζω ναι. Και επειδή ακριβώς κάνοντας την ημερίδα δεν θέλαμε να φέρουμε κάποιον που από πίσω του έχει και ένα δικό του δικηγορικό ή ασφαλιστικό γραφείο και να έρθει για άγρα πελατών, θεωρήσαμε ότι έναν άνθρωπο που δεν έχει να κερδίσει τίποτα από την παρουσία και βαθύ γνώστης ασφαλιστικού, νομίζω ότι θα μπορεί με την παρουσία του και την ανάλυση του ασφαλιστικού συστήματος να δώσει και απαντήσεις, αλλά και προσωπικά σε ερωτήματα που θα τους κύριε πούμε. Μαλέα, μέχρι να μάθουμε τι συμβαίνει σε ένα ασφαλιστικό σύστημα, έχουμε ένα άλλο ασφαλιστικό σύστημα και αλλάζουν τα δεδομένα, εν πάση περιπτώσει. Το θέμα είναι ότι κάποιοι ετοιμάζονται να βγουν, κάποιοι θέλουν να κάνουν τις τελευταίες τους. Νομίζω ότι θα είναι μια ενδιαφέρουσα ημερίδα και νομίζω ότι
θα μπορούν να ακούσουν από έναν άνθρωπο τις απόψεις και να τους πει για συγκεκριμένες ερωτήσεις που θα τους κάνουν μια άποψη η οποία δεν θα στηρίζεται στο πίσω μέρος του μυαλού ότι πιθανόν μιλάει σε πιθανούς πελάτες, χωρίς αυτό να έχει και τίποτα άλλο με τους εργατολόγους που έρχονται, είναι αξιόλογοι άνθρωποι, αλλά δεν πάει να ασκούν και ένα επάγγελμα από το οποίο κάνοντας όλα αυτά επιδιώκουν και να αυξήσουν την πελατεία τους. Ας μην κρυβόμαστε πίσω από τα δάχτυλα. Τι ώρα, κύριε Μαλέα, θα γίνει η ημερίδα? Στις 11 το πρωί. Την Κυριακή, την επόμενη Κυριακή, στις 27 του μήνα. Μάλιστα. Θα βγάλουμε ανακοινώσεις κτλ. Νομίζω ότι θα μας δοθεί ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Αλλά μια και τα λέμε, ας το πούμε από καλώς, πήρα, καλό είναι να γνωρίζει ο κόσμος. Είναι ένα ζήτημα που ενδιαφέρει αρκετό κόσμο στην περιοχή μας. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, κύριε Μαλέα. Και εγώ. Καλό βράδυ. Να αλλάξουμε θέμα, κυρίες και κύριοι. Τα ζητήματα της θέρμανσης και των προβλημάτων που υπάρχουν στο νομό της Καστοριάς έδειξε μιλώντας χθες το βράδυ στο δελτίο ειδήσεων του Δικτύου 1 ο πρώην δήμαρχος Καστοριάς, ο κύριος Δημήτρης Παπουλίδης. Ο κύριος Παπουλίδης αναφέρθηκε τόσο στο θέμα της έλλειψης τηλεθέρμανσης, όσο και στο ζήτημα του φυσικού αερίου, που υπάρχουν αρκετές πιθανότητες να μην μπορέσει να το αξιοποιήσει η περιοχή μας. Πάμε να δούμε κάποια χαρακτηριστικά αποσπάσματα. Απίθανη. Έτσι είναι. Θα έλεγα λοιπόν ότι υπάρχουν πράγματα, παραδείγματος χάρη η σύραγγα του Σκυσούρας. Ναι, είναι ένα που θέμα είχε έρθει όμως σε ένα πολύ καλό σημείο. Δεν ξέρω, βέβαια, και είχε και εξασφαλισμένη χρηματοδότηση από το Interact 3, αν θυμάμαι καλά. Και οι τελευταίες προσπάθειες του κ. Λιάντζη ήταν να ενεργοποιηθεί η μελέτη που υπήρχε και σνόμπαραν μικροπολιτικές διαμάχες προσωπικές πολιτικών εδώ μέσα. Αναφέρεστε σε βουλευτικό επίπεδο, κύριε Παπουλίδη. Αυτό δεν έχει νόημα. Οι διαμάχες, θυμάστε το τρένο του Σημειοφορίδη και τα διακομωδίες. Υπήρχε η μελέτη, την έφερα εγώ από το ΥΠΕΧΟΔΕ. Μάλιστα μεταξύ την έφερα. Και ήρθε μια ολοκληρωμένη μελέτη για τη σύραγγα, η οποία θα μας εξασφάλιζε. Πέρα από τη σιδηροδρομική γραμμή, η οποία έτσι πως φτάσαμε τώρα δεν έχει και τόση φοβερή αξία, αλλά το αέριο, θα έλεγα. Θα μιλήσουμε για το φυσικό αέριο. Όχι για το φυσικό αέριο. Σύραγγα. Για αυτό που έχει και η Κοζάνη και το τηλεθέρμαση. Αμήνιο, την τηλεθέρμανση, μπράβο. Αρχίζουμε να γερνάμε και οι λέξεις δεν έρχονται αμέσως. Λοιπόν, η τηλεθέρμανση θα μείωνε το ποσοστό διαβίωσης, το κόστος ζωής, τουλάχιστον κατά 40% στην Καστοριά. Γιατί λοιπόν, κύριε Παπουλίδη, ένα τέτοιο πλάνο, όπως αυτό που εξακολουθούμε να το λέμε θεωρητικά, ή το θέμα της σιδηροδρομικής σύνδεσης. Ξεκίνησαν κάποιες συζητήσεις τώρα. Η κυρία Τελγιορίδου αναφέρθηκε σε ένα καινούριο πλάνο που υπάρχει για σύνδεση της περιοχής μας με την περιοχή της Αλβανίας. Τέτοιου είδους λοιπόν πλάνα, τα οποία εδώ και 20 χρόνια τα ακούμε στην Καστοριά, δεν έχει υλοποιηθεί ούτε ένα από αυτά. Να μην μιλήσουμε και για την αρχιτεκτονική, το γνωρίζετε πολύ καλά το θέμα, να μην θυμηθούμε το θέμα του κόλυμβητηρίου, όπου είχατε και πάρα πολλούς καυγάδες με τον αείμνηστο τον Γιώργο τον Καπαχτσή τότε, σε μεγάλη κόντρα νομίζω είχατε φτάσει για το θέμα του κόλυμβητηρίου. Με τον αείμνηστο Γιώργο είχαμε πολλές κόντρες. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, αυτή δεν ήταν η πιο σημαντική, θα έλεγα. Ήταν, μακάρι να υπήρχαν τα λεφτά και ακόμα και τώρα η μελέτη που είχαμε ετοιμάσει εμείς, ηλεκτρολογικά όλα ήταν έτοιμα και μπορούσε να δεν υπήρχαν χρήματα όμως. Και θα σκέφτομαι πολλές φορές αυτό το κολυμβητήριο, πώς θα το είχαμε συντηρήσει εδώ και 10 χρόνια με αυτή την κρίση. Δεν θυμάμαι το ποσό του πετρελαίου που χρειαζόταν για να ζεσταθεί και δεξαμενή το περιβάλλον. Και πάλι όμως έχουν ξεκινήσει συζητήσεις για κολυμβητήριο. Άρα, τα κλείσαν μήπως όλοι. Ναι. Συγγνώμη, Τρίκαλα, Κουζάνη τα έχουν κλείσει. Μέχρι εδώ και χρόνια. Πέρυσι μιλούσαμε όμως και πάλι για κολυμβητήριο στην περιοχή της Καστοριάς.
πριν από ένα χρόνο. Δηλαδή, τι να πω, δεν ξέρω. Το κολυμβητήριο για μένα αυτή τη στιγμή πρέπει να πέσει σε πολύ. Είναι αναγκαίο βεβαίως, αλλά μας λείπουν άλλα πολύ πιο βασικά πράγματα. Όπως είπαμε, τη σύραγγα. Η σύραγγα θα μας έχει. Είχαμε πρόσβαση και μου δίνεται το βήμα να σας πω ότι η σφοδρότερη αντίδραση προερχόταν από την Κοζάνη και όχι από τις δικές μας διαμάχες. Η Κοζάνη δεν ήθελε την παράκαμψη της πόλης της Κοζάνης για Θεσσαλονίκη από τη σύραγγα, από το Λεμαϊδα και θα φεύγουμε. Θεωρείτε ότι εξακολουθεί να είναι αναγκαία με το δεδομένο ότι πλέον βεβαίως έχει γίνει η Εγνατία Οδός? Βεβαίως, και πρέπει να μεταφερθεί το περιφερειακό νοσοκομείο στο Μποδοσάκιο, στην Πτολεμαϊδα. Είναι το μόνο κτίριο που μπορεί να υποδεχθεί μια τέτοια μονάδα. Και βέβαια η σιδηροδρομική γραμμή και, και η τηλεθέρμανση. Φυσικό αέριο δεν πρόκειται. Μπορεί να περάσει, δεν ξέρω αν θα περάσει από δίπλα μας, αλλά για να δώσει. Θεωρείτε ότι δεν πρόκειται να πάρουμε φυσικό αέριο, κύριε Παπουλίδη? Ποιοι, οι πόλεις της Καστοριάς? Ναι, οι πόλεις της Καστοριάς. Δεν βλέπω καμιά κίνηση. Καταρχήν έπρεπε να γίνει μια μελέτη, γιατί αυτή χωρίς να κάνουμε τις απαραίτητες μελέτες για να υποδεχτεί το σύστημα, δεν πρόκειται να μας δώσουν. Ύστερα οι εταιρείες του φυσικού αερίου βρίσκουν πολύ ασύμφορη την πόλη της Καστοριάς και σαν διαμόρφωση χώρου είναι πολύ άβολη η διαμόρφωση, το ανάγλυφο δηλαδή της πόλης της Καστοριάς. Γεωγραφία. Ναι, αυτοί τα εξετάζουν όλα για το... Για το δίκτυο, για την ανάπτυξη δικτύου. Μπράβο. Η εταιρεία θα βλέπει τα κόστη. Πάντως υπάρχει μία μελέτη που ανακοινώθηκε από την ΑΝΚΟ ότι είναι συμφέρουσα η Καστοριά και, και το Άργος Ορεστικό σε σχέση με το πώς μπορεί να αναπτυχθεί ένα δίκτυο είτε απευθείας φυσικού αερίου είτε μέσω τηλεθέρμανσης, να γίνει δηλαδή ένα σταθμός τηλεθέρμανσης. Θεωρείτε λοιπόν ότι υπάρχει αυτή η μελέτη που δίνει ένα πρόκριμα για την ανάπτυξη δικτύου και μάλιστα ο κύριος Καρυπίδης, ο Περιφερειάρχης, ανακοίνωσε ότι μαζί με τον κύριο Σκουρλέτη, ο οποίος ήταν πρόσφατα στην περιοχή μας, ανακοίνωσαν ότι μέσω ΔΕΠΑ, με μια συνεργασία με την ΔΕΠΑ, μπορεί να αναπτυχθεί ένα τέτοιο δίκτυο. Τώρα, αν θα προχωρήσει αυτό, κύριε Παπουλίδη, ή αν θα γίνει σύραγγα κλεισούρας, ναι, αυτό δεν μπορούμε να το ξέρουμε. Είναι θέμα πολύ ζωτικό η θέρμανση. Είμαστε ο καταψύκτης της χώρας. Δυστυχώς δεν μας κοιτάζουν όσο έπρεπε. Στην Κρήτη, άμα γίνει, πέσει κανένα εκατοστό, αμέσως οι δημοσιογράφοι τρέχουν, βγάζουν φωτογραφίες, διαμορφώνουν κλίμα επιδοτήσεων και αποζημιώσεων. Και στη Δυτική Μακεδονία ούτε το δελτίο καιρού δεν βγάζουν. Λέμε, όμως, ούτε τις θερμοκρασίες δεν δείχνουν. Συνηθισμένα τα βουνά στα χιόνια, κύριε Παπουλίδη. Ορίστε. Είναι αυτό που λέμε, συνηθισμένα τα βουνά στα χιόνια όμως. Ποια συνηθισμένοι? Δεν είμαστε καθόλου συνηθισμένοι. Τα αθλητικά γεύματα δίνουν και παίρνουν. Και πολλοί κόσμος πεθαίνει, κυρία Λούσιου, και δεν το ξέρουμε από τι πέθαναν. Από την αδυναμία να ζεσταθούν αυτή την περίοδο, αυτή την εποχή. Είναι κρίμα δηλαδή, γύρω μας να έχει ψυκάμενους με τηλεθερμάσεις, να συζητάμε για δίκτυο που θα περάσει από μπροστά από τα σπίτια μας και θα πάει στην Αλβανία και δεν θα έχουμε εξασφαλίσει, τουλάχιστον αν όχι εμείς, τα παιδιά μας, τα εγγόνια μας. Ακόμη μία εκδήλωση ιστορικού περιεχομένου θα πραγματοποιηθεί αυτή την Κυριακή στις 11.30 το πρωί στο Μουσείο Μακεδονικού Αγώνα. Ο μιλητής θα είναι ο οικονομολόγος Κώστας Θεοδωράκης, ο οποίος θα αναφερθεί στην δράση του 53ου Συντάγματος Πεζικού κατά τη διάρκεια του Ελληνοϊταλικού Πολέμου και στον πρωταγωνιστή Φρούραρχο Κοριτσάς, στρατηγό Δημήτριο Θεοδωράκη. Στην κατάληψη της Κοριτσάς, που έγινε από τον ελληνικό στρατό στις 22 Νοεμβρίου του 1940 κατά την διάρκεια του Ελληνοϊταλικού πολέμου, είναι αφιερωμένη η εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στο Μουσείο Μακεδονικού Αγώνα την Κυριακή 20 Νοεμβρίου στις 11.30 το πρωί.
η διάλεξη που θα γίνει στο πλαίσιο του σπουδαστηρίου τοπικής ιστορίας έχει ως θέμα ο Ελληνοϊταλικός πόλεμος, η ελληνική αντεπίθεση και η δράση του 53ου Συντάγματος Πεζικού, ο πρωταγωνιστής και φρούραρχος της Κοριτσάς, στρατηγός Δημήτριος Θεοδωράκης. Συμπίτη στις 22 Νοεμβρίου απελευθερώθηκε η Κοριτσά. Μιλάμε για το έπος του 40. Μετά την αποχώρηση των πρώτων ημερών του Κωνσταντίνου Δαβάκη, αναλαμβάνει τη διοίκηση ο Δημήτριος Θεοδωράκης, ο διοικητής συνταγματάρχης, τότε το βασιλιάς του Σεμίδου. Είναι ο πρώτος που μπαίνει στην Κοριτσά στις 22 Νοεμβρίου και υψώνει την ελληνική σημαία και γίνεται και φρούραρχος της Κοριτσάς προσωρινά. Ο γιος του, οικονομολόγος σήμερα, μένει στη Σύρο, θα έρθει και θα κάνει μία διάλεξη που έχει το θέμα. Ο Ελληνοϊταλικός πόλεμος 40-41, η ελληνική αντεπίθεση και η δράση κυρίως του 53ου Συντάγματος Πεζικού. Και ο πρωταγωνιστής και πρώτος φρούραρχος της Καστοριάς, του Ισκοριτσάς, 22 Νοεμβρίου του 40, στρατηγός Δημήτριος Θεοδωράκης. Θα μας γράψει όλο αυτό το πασάμα. Περιγράψει εδώ στην ομιλία του ο γιος του Δημήτριου Θεοδωράκη, όπως σας είπα, κάτοικος και οικονομολόγος της Σύρου, θα έρθει στην Καστοριά να αναπτύξει αυτό το θέμα. Η εκδήλωση θα γίνει στις 20 του μήνα, το ερχόμενη Κυριακή δηλαδή, ώρα 11:30. 11:30. Το βάλαμε 11:30 για να δώσουμε χρόνο να τελειώσει τη λειτουργία, να έρθει ο κόσμος όσοι θέλουν να έρθουν και όσοι θα πάρουν πρόσκληση να ακούν την ομιλία και στη συνέχεια να προλάβουν να πάνε στα σπίτια τους για το μεσημεριανό που λέμε. Οι δράσεις του Σπουδαστηρίου Τοπικής Ιστορίας εντυπωσίασαν και τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Προκόπη Παυλόπουλο, ο οποίος κατά την παραμονή του στην Καστοριά στις 11 Νοεμβρίου επισκέφθηκε το Μουσείο Μακεδονικού Αγώνα. Παρόλο το ασφυκτικό πρόγραμμα που είχε ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας, ο κ. Προκόπης Παυλόπουλος, από 5 λεπτά, σας πληροφορώ, έμεινε πάνω από 25 εδώ μέσα. Μια μικρή προσπόνηση, την οποία σας παραδίδω και χρησιμοποιήστε την όπως θέλετε. Ένα, το ρόλο που παίζει αυτό το μουσείο με τις δραστηριότητες του, το πλούσιο υλικό, τον ξενάγησα βέβαια, το έκανα μια ξενάγηση, σύντομη, όσο μπορούσε να γίνει σύντομη, και εντυπωσιάστηκε κυρίως όμως με τις δράσεις του Σπουδαστηρίου Τοπικής Ιστορίας. Όταν άκουσα ότι εδώ μέσα έγιναν μέχρι και τον περασμένο μήνα Οκτώβριο 58 διαλέξεις εγκύρων επιστημόνων, τις ζήτησε όλες. Να τις δω τα θέματα και τα λοιπά. Του λέω, την προηγούμενη μέρα είχε επισκεφτεί εδώ στο Μουσείο Κλιμάκιο της Προεδρίας της Δημοκρατίας, έκαναν τη σχετική επόπτηση, ας πούμε, και ήταν η κυρία Μολυβιάτη, γραμματέα του Προέδρου της Δημοκρατίας, την οποία παρεκόρη του Πέτρου Μολυβιάτη, παρέδωσα το φάκελο με την ιστορία του μουσείου, με τις δράσεις του σπουδαστηρίου ως τις 21 Οκτωβρίου που έγιναν, με τα θέματα και τα ονόματα, και μία επιστολή προσωπική για το πώς μπορεί να βοηθηθεί αυτό το μουσείο. Τα παρέδωσε στον κυρία Μολυβιά, το χάρηκε ιδιαίτερα ο πρόεδρος, άκουσε, εκείνο που μου έκανε εντύπωση ήταν ότι ήταν πάρα πολύ ενημερωμένο στα θέματα του Μακεδονικού Αγώνα, στην ιστορία του Μακεδονικού Αγώνα, και ήταν γνώσεις λεπτομεριών που αφορούσαν τον δράση του Καραμαγγέλη και των Μακεδονμάχων της περιοχής μας. Με έκανε τεράστια εντύπωση αυτό. Σεμινάρια κριτικών χωρών θα διοργανώσει ο Πολιτιστικός Σύλλογος Καστοριάς Αθανάσιος Χριστόπουλος. Στα σεμινάρια καθώς και σε άλλες δράσεις που θα υλοποιηθούν αναφέρθηκε η πρόεδρος του Συλλόγου, Άννα Χατζηλεοντιάδου.
την κριτική παράδοση και κουλτούρα. Θα προσπαθήσει να μεταφέρει στην Καστοριά ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αθανάσιος Χριστόπουλος με τα σεμινάρια κριτικών παραδοσιακών χώρων που θα διοργανώσει. Τα σεμινάρια θα πραγματοποιηθούν αυτό το Σαββατοκύριακο στην αίθουσα του Συλλόγου στην πλατεία Ομονίας. Μπορούν να λάβουν μέρος σε αυτά άτομα κάθε ηλικίας. Το κόστος συμμετοχής ανέρχεται στα 10 ευρώ. Το Σαββατοκύριακο που μας έρχεται, περιμένουμε δύο χοροδασκάλους από την Κρήτη, από τα Χανιά της Κρήτης, να μας κάνουν ένα σεμινάριο 6 ώρων με χορούς Κρήτης από την αρχή, δηλαδή από το Α. Με πολλές φιγούρες, πολλές παραλλαγές, γι' αυτό και το σεμινάριο είναι 6 ώρων. Η Κρήτη έχει πλούσια πολιτιστική παράδοση και σίγουρα μέσα σε 6 ώρες δεν μπορεί να καλυφθεί όλη. Όμως θα κάνουμε μια πολύ καλή προσπάθεια να μεταφερθεί ο πολιτισμός αυτός στην Καστοριά. Έτσι λοιπόν το Σάββατο 6 ώρα ξεκινάει το σεμινάριο και συνεχίζεται ένα 3ωρο θα είναι το Σάββατο και συνεχίζεται την Κυριακή 11 το πρωί όπου θα είναι πάλι άλλο ένα 3ωρο. Στο μεσοδιάστημα σίγουρα θα γνωρίσουμε και κάποιες άλλες πτυχές της κριτικής παράδοση και κουλτούρας, τσικουδιά, λίγο ρακόμελο, διάφορες εκπλήξεις έτσι που επιφυλάσσουμε. Αρκετές είναι οι δράσεις που έχει προγραμματίσει ο Πολιτιστικός Σύλλογος Καστοριάς Αθανάσιος Χριστόπουλος και για το επόμενο διάστημα. Τέλος του μήνα Νοεμβρίου, 27 Δεκάτου, το Τμήμα Εικαστικών και η κυρία Στεργίου διοργανώνει ένα σεμινάριο, μονοήμερο σεμινάριο που ξεκινάει στις 5 το απόγευμα μέχρι τις 8-8.30 το βράδυ, όπου εκεί είναι πάλι ανοιχτό προς όλο το κόσμο και το κοινό της Καστοριάς, όπου εκεί με πολύ φθηνά και απλά καθημερινά υλικά θα μπορέσουν να γίνουν χειροτεχνίες εν ώψη των γιορτών των Χριστουγέννων, όπου ο κόσμος αυτά που θα φτιάξουν θα μπορούν να τα πάρουν και μαζί τους. Το κόστος συμμετοχής είναι 15 ευρώ, μαζί και η διδαχή των τεχνοτροπιών, μαζί και τα υλικά. Είναι μια αρχή των σεμιναρίων που έχουμε βάλει σαν στόχο, σαν σύλλογος να πραγματοποιήσουμε, μια φορά το μήνα. Έτσι λοιπόν είναι το πρώτο σεμινάριο τέλος Νοεμβρίου. Ο Δεκέμβριος είναι ένας φορτωμένος μήνας γενικότερα για τους συλλόγους. Έτσι και ο Χριστόπουλος θα συμμετέχει σε πολλές δράσεις και εκδηλώσεις και άλλων συλλόγων όπου θα βοηθήσουμε και θα στηρίξουμε το έργο αυτό. Τώρα είναι αρκετές οι εκδηλώσεις, οπότε να μην τις αναφέρω αναλυτικά. Θυμάμαι, ας πούμε, το άνομα του δέντρου, την παρουσία μας στο Σύλλογο Αυτιστικών, στη Βεγγέρα του Μαζί Σου, είναι κάποιες από τις εκδηλώσεις που θα συμμετέχει ο Σύλλογος. Όμως και εμείς, στις 10 Δεκεμβρίου, σαν Σύλλογος, θα διοργανώσουμε στην αίθουσά μας μία βραδιά disco party, να θυμηθούν οι παλιοί και να μαθαίνουν οι πιο νέοι, με DJ τον Σπύρο τον Τζουβάρα, όπου θα είναι μια βραδιά γεμάτη γλέντι, κέφι, ποτό. Έθριος γενικά θα είναι αύριο ο καιρός στο νομό της Καστοριάς. Οι άνεμοι θα πνέουν από 0 έως 12 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν ό,τι ασθενείς και η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 0 έως 12 βαθμούς Κελσίου. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το δελτίο μας. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ.